συνάδελφες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, αλλά και όλων των εργαζομένων στις κατασκευές, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα σας, στα δίκαια αιτήματά σας, γιατί ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας, για να πάρθουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, με μια ψυχάλα δηλαδή να γίνονται ποτάμια οι δρόμοι όπως ζούμε και συνέχεια εδώ στην Αθήνα, να χάνονται περιουσίες και οι κόποι μιας ζωής. Γιατί σε μια χώρα που σεισμοί είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, δεν μπορεί εν έτη 2021 να συζητάμε για σχολεία και νοσοκομεία που καταραίουν μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ μπορούν να είναι ανθεκτικά, σύγχρονα και αντισεισμικά, γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις. Δεν δεχόμαστε κάθε καλοκαίρι να καίγονται εκατοντάδες στρέμματα δασών λόγω της επιλεκτικής ανικανότητας των κυβερνήσεων, λόγω δηλαδή της μη επαρκούς χρηματοδότησης για έργα αντιπυρικής προστασίας, για τις προσλήψεις αναγκαίου μόνιμου προσωπικού σε πυροσβεστική και δεσταρχία, σε εξοπλισμό κτλ. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, οικοδόμοι αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις, όπως και εσείς σήμερα, σε κινητοποιήσεις για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για αυξήσεις σε μεροκάματα, αλλά και συνολικά για καλύτερους όρους εργασίας. Όλοι γνωρίζουμε πως η οικοδομία έχει μια ανάκαμψη τα τελευταία 3 χρόνια, όμως τα μεροκάματα είναι χαμηλά, το κλέψιμο των ενσύμων οργιάζει, τα έργα όμως συνεχίζουν να γίνονται, ολόκληρα με καθήρια ολοκληρώνονται και κάποιοι θησαυρίζουν και από την κατασκευή αλλά και από την εκμετάλλευσή τους. Αν κάνει κανείς σήμερα μια γύρα εδώ στην Αττική, θα δει να ξεφυτρώνουν παντού ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, αυτά τα κοράκια της υγείας, βίλες τεράστιες πολυτελείας, αλλά και κάποια άλλα έργα όπως οδικοί άξονες με διόδια που τα πληρώνει ακριβά ο λαός, λιμάνια και αεροδρόμια, σιδηροδρομικές γραμμές, έργα δηλαδή που όταν ο λαός τα χρησιμοποιεί πρέπει να τα πληρώνει πολύ ακριβά, και έργα που γίνονται κυρίως για την εξυπηρέτηση τμήματων του κεφαλαίου και έχουν και την οικονομική υποστήριξη του κράτους μέσα από διάφορα κοινοτικά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ κτλ. Έργα όμως αντιπλημμυρικά δεν επιλέγονται γιατί δεν είναι ανταποδοτικά για το κεφάλαιο. Και παρόλα αυτά, όλα αυτά τα έργα γίνονται με χρήματα του λαού. Δίνονται δηλαδή για να πραγματοποιηθούν και οι οικοδόμοι σε αυτά τα έργα, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στις κατασκευές, δουλεύουν σε πολλές των περιπτώσεων με εξαντλητικά ωράρια και μεροκάματα ξεφτύλας, και στο τέλος τα χρήματα από την εκμετάλλευσή τους πηγαίνουν στους ιδιώτες που καρπώνονται έξτρα κέρδη από όλη αυτή τη δουλειά. Συνάδελφοι, με τα χέρια μας χτίζουμε παλάτια. Γι' αυτό και πάει και ο αίτημα του συνδικάτου μας και της Ομοσπονδίας ήταν και είναι να μπουν σε προτεραιότητα έργα που έχει ανάγκη λαϊκή οικογένεια, έργα της πλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης σε όλα τα δημόσια κτίρια, σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υπηρεσίες, εργατικές λαϊκές κατοικίες, σύγχρονες και ασφαλείς για κάθε οικογένεια. Οι δυνατότητες στη χώρα εδώ υπάρχουν. Έχουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και έμπειρο εργατικό δυναμικό. Και η ζωντανή απόδειξη είναι έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 25 χρόνια. Ολόκληρη πόλη κτίσαμε μέσα σε 3 χρόνια το Ολυμπιακό χωριό για 10.000 κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα την ίδια ώρα σηκώνονταν γήπεδα, πολυκατοικίες, εμπορικά κτλ. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πως δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός και η κλιματική αλλαγή. Αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν παίρνονταν όλα τα αναγκαία μέτρα. Το μοναδικό εμπόδιο είναι το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και οι πολιτικές που εξυπηρετούν το κεφάλαιο, αφήνοντας στη μοίρα της τη λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν ενώνουμε σήμερα τη φωνή μας μαζί σας, για να γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματά σας. Γιατί ο αγώνας αυτός μας αφορά όλους, για να δοθούν οι αποζημιώσεις του 100% σε όλους τους πληγέντες, αλλά και για να πάρθουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται, ώστε να μην ξαναζήσουμε σε λίγο καιρό τα ίδια και χειρότερα. Καλή δύναμη σε όλους.